Πάμε λοιπόν στο επόμενο θέμα που είναι μια αποκάλυψη, θα έλεγα, γνωστό το θέμα, αλλά έχουμε την έκθεση διαχειριστικού ελέγχου του γυροκομείου, τοχοκομείου Κέρκυρας, σε εκτέλεση εισαγγελικής παραγγελίας. Βλέπουμε την πρώτη σελίδα. Πρέπει να πω ότι αυτό που έχουμε στα χέρια μας είναι ο διαχειριστικός ελέγχος και ο διαχειριστικός ελέγχος αυτός. Στα γενικά στοιχεία για τον έλεγχο, ο έλεγχος διενεργήθηκε σύμφωνα με την παραγγελία του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κέρκυρας προς τις υπαρίθμων τάδε απόφασης, να μην λέω νούμερα και σας μπερδέψω, Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικού Ελέγχου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με θέμα κατανομή της ΔΙΕ που εδρεύει στην περιφέρεια της δημοτικής του γυροκομείου, έτσι, στην περιφέρεια Ιωνίων-Νήσων, διαχειριστικού ελέγχου στο γυροκομείο, πτωχοκομείο Κέρκυρας, σε εκτέλεση της αγγελικής παραγγελίας. Είναι η δεύτερη σελίδα και πρέπει να πω το εξής, ότι στις παρατηρήσεις αναφέρεται σε ένα θέμα που έχει σχέση με ένα κάποιο δάνειο και έχουν υποθηκευθεί κάποια ακίνητα του γυροκομείου. Με βάση λοιπόν την παριθμό ΔΟΗ ψυχικού, οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων που υποθηκεύτηκαν ως εγγύηση του πρώτου δανείου το 1999 είναι συνολικά για τα δύο ακίνητα 302.307 ευρώ και του δεύτερου δανείου 2015 649.763 ευρώ. Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει ότι υποθηκεύτηκαν ακίνητα πολλαπλάσιας αξίας του ληφθέντος δανείου, χωρίς να υπάρχει κάποια αιτιολόγηση. Επίσης, με βάση τα ταμιακά διαθέσιμα 31-12-15, δεν προκύπτει αναγκαιότητα λήψης δανείου. Να πούμε και την περίοδο ήταν ο κύριος Κώστας Νικολούζος, χρεώνοντας το αδερφό του με υπέρογκους στόχους, λήψη δανείου, και λέει, αιτιολογεί ότι για ποιο λόγο, διότι πληρώνουν τόκους το γυροκομείο. Κατά την κρίση της ελεκτικής ομάδας θα μπορούσε να έχει αποπληρωθεί το αρχικό δάνειο μαζί με τους αναλογούντες τόκους κλπ. Κλπ. Με τον τρόπο που δεν θα χρειαζόταν να πληρώσει το αδερφά του υπέρογκους στόχους αφενός και αφετέρου να μην υποθηκεύει ακίνητά του με πολλαπλάσιες αξίες του δανείου. Επίσης, στο συμπέρασμά του είναι ότι, θα πω το συμπέρασμα εγώ για να μην σας του διαχειριστικού ελέγχου στο γυροκομείο της Κέρκυρας, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και ιδίως την υπάρχον διάταξη του Εισαγγελέα Πλημμυρητικών, τέθηκε στο αρχείο η ιστορία αυτή όσον αφορά την μήνυση που είχε υποβάλει ο αείμνηστος Σπύρος Δεσύλλας, της οποίας έλεγχος δεν ολοκληρώθηκε, συνέβαλε επίσης και ο περιορισμός του επιτόπιου ελέγχου στην έδρα του γυροκομείου λόγω της πανδημίας, προέκυψε COVID, και επειδή από τον μέχρι τώρα έλεγχο διαπιστώθηκαν σοβαρές οικονομικές παραλήψεις, αυτό είναι το 20, έτσι παρακαλώ πολύ, μάλλον το πόρισμα αυτό τώρα έγινε, έτσι, μάλλον συντάχθηκε πιο σωστά ο διαχειριστικός. Διαπιστώθηκαν σοβαρές οικονομικές παραλήψεις και σε ασυμφωνίες με η ελεκτική ομάδα προτείνει να δοθεί νέα εντολή για διαχειριστικό έλεγχο από τον φορέα του γυροκομείου καθώς και του ορφανοτροφείου, διότι υπάρχει κοινή περιουσιακή κατάσταση σε ορισμένα ακίνητα. Αυτή είναι η έκθεση διαχειριστικού ελέγχου σε εκτέλεση εισαγγελικής παραγγελίας το 2015. Τότε είχε υποβάλει μήνυση ο αείμνηστος Σπύρος Δεσύλλας και τελικά είδαμε ότι μπαίνει στο αρχείο, ζητάνε όμως νέο διαχειριστικό έλεγχο.